Και σαν σήμερα το 2020, ναι, ο Κυριάκος ανακοινώνει πανελλαδικός κοινωνική αποστασιοποίηση lockdown. Α, σαν σήμερα. Ένας χρόνος ακριβώς. Oh dear. Δεν μπορώ, δεν την μπορώ. Να σου πω κάτι. Για να το εξηγήσω, μιλάγανε μεταξύ τους για το τεστ, το self. Το selfie COVID, ναι. Το selfie τεστ και τα λοιπά, το οποίο θα είναι δωρεάν στα φαρμακεία. Και εσύ τι... Βλέπω εδώ πέρα, έβλεπα ένα βιντεάκι για το πώς θα γίνεται αυτό το τεστ που το κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, και έβλεπα ότι πήγαινε πολύ πίσω στη μύτη και λέω είναι ασφαλές. Εγώ νομίζω ότι κάπου χθες είδα ότι έλεγε τόσες ίντσες που θα πει ήταν λίγο, δεν ήταν πολύ. Λίγο, ρε Μιχάλη, είναι. Αυτή φοβάται, σου λέει, κοίταξε, όπως μπαίνει αυτό το πράγμα στη μύτη. Ναι. Και αισθάνεσαι ότι σου πάει μέσα στον εγκέφαλο. Ναι. Επειδή αυτή ξέρει ότι είναι άδειο το περιεχόμενο, σου λέει θα φτάσει μέχρι πίσω. Όχι, θα το καταλάβουμε. Εκεί θα καταλήγαμε δευτεριάτικα. Δεν γίνεται να μας ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Τέλος πάντων, να σε δω εγώ. Ωραία, μου έχει εμπιστοσύνη αυτό το selfie να στο κάνω εγώ στη μύτη. Μισό. Εγώ από τη μύτη δεν το αντέχω. Γιατί, αυτό θα είναι μόνο τρεις ίντσες. Ναι, ούτε καν. Δεν θέλω τίποτα. Δεν πειράζει, μη κάνουμε να πας να το κάνεις ένα στο κέντρο, στόμα ή, εν πάση περιπτώσει, στη χειρότερη να κάνω το προκτικό. Όταν θα έρθει από την Κίνα το προκτικό, να το κάνουμε μόνοι. Ουρέ στο αεροδρόμιο. Το πιο έγκυρο, έτσι. Το άκουγα ότι λέγανε ότι είναι το πιο έγκυρο. Είναι παιδιά, άμα ο κόσμος φοβάται να μην πεθάνει. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο θάνατος δεν είναι. Είναι ρεζιλίκη ο θάνατος. Είναι ξεφτύλα. Δεν το συζητάω τώρα. Εκεί που είσαι κανονικό, δεν βλέπεις, δεν μιλάς, δεν ακούς. Δεν έχεις κοιλιακούς. Σε δίνουν μόνο σου, σε βάζουν σε αυτό, σου ρίχνουν φτιάρια πάνω. Ξεφτύλα. Δεν το συζητάω, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ θα κοιτάξω να τα αποφύγω. Σας το λέω. Και καλά θα κάνεις. Ποιος πληρώνει το λογαριασμό σε ένα εστιατόριο όταν αυτά να ανοίξουν? Α, καλό είναι αυτό. Πες το. Οι άτυποι κανόνες. Να το πω αυτό για να μην νομίζεις. Όταν είσαι με την παρέα σου, όταν βγαίνεις μια μεγάλη παρέα, ήρθες το καθένας να πληρώνει ό,τι έχει παραγγείλει να φάει και να πιει. Σωστά, Μιχάλη, αλλά τη σαλάτα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή... Το καλύτερο, αν θέλεις να πληρώσετε όλοι μαζί, το καλύτερο είναι έρχεται, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, λέω τώρα. Ναι. Πώς είμαστε, 8, διά του 8 και βγαίνει. Μπαμπείς ότι εγώ δεν έφαγα καμαμπέρ. Πόσο κάνει, 25 ευρώ αφαίρεσαι το. Δεν θέλω γυφτιά. Με τη σύντροφό σου. Εδώ δεν χωράει καμία μεγάλη ανάλυση. Τη πληρώνει εσύ το λογαριασμό. Εξαιρείται η περίπτωση όπου η ίδια για κάποιο ένα ευχάριστο γεγονός θέλει να σε κεράσει. Μπράβο, βέβαια. Μια φορά το χρόνο, δύο. Το πολύ. Όταν βγαίνει με άλλα ζευγάρια, γνωστό έτσι, όπως και στην πρώτη περίπτωση, έτσι και εδώ, πρέπει το κάθε ζευγάρι να πληρώσει τα δικά του εφόσον. Ρε παιδί μου, είναι τυπικό το πράγμα. Είδα αλλιώς. Άμα θέλει τη μία φορά κερνάει το ένα ζευγάρι, την άλλη το άλλο. Σωστό. Έτσι. Όταν βγαίνει με του γονεί σου, αν έχει τη δουλειά σου και γενικώ τα βγάζει πέρα, είναι μια πολύ όμορφη κίνηση να του κάνει εσύ το τραπέζι και να πληρώνει εσύ. Ναι, γλυκό. Γλυκό για του γονεί. Τα βάλει του. Έχουν πληρώσει τόσα να σε μεγαλώσουν. Σωστά. Έλατε, σωστά. Με τα πεθερικά σου. Καταρχήν, τι δουλειά θέλει με τα πεθερικά? Τι θέλει, θα πα και γυρεύοντα κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο δείπνο συνηθίζεται να πληρώνουν οι γονείς το λογαριασμό. Ωστόσο, μια επόμενη φορά μπορεί και εσύ να πληρώσει δείχνοντα στα πεθερικά σου ότι είσαι ένα όρημο ενήλικα που τα βγάζει πέρα και μπορεί. Μάλιστα. Άλλη περίπτωση, γενέθλια, γιορτή, επέτειο κτλ. Όταν εορτάζουν καλοί του φίλου του για να γιορτάσουν μαζί, πληρώνει αυτό το λογαριασμό. Πες, Μιχάλη, γιατί έχουμε πάει σε γενέθλια και έχουμε δώσει και λεφτά. Σε πιανού. Δεν θέλω να σου πω. Έχω πάει όμως σε γενέθλια. Έλα, και στο τέλος μου λέει χρωστάτε. Λέω χρωστάω. Μην τρελαθώ. Δεν ξέρω τι σε γενέθλια αυτού του ανθρώπου. Έλα, αλήθεια. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι. Θα μου το πεις. Να σου το πω, το πω. Δεν στο έχω κάνει εγώ. Όχι. Να είμαστε και ήρεμοι, ήσυχοι. Με συναδέλφους σου, να το. Oh. Εάν βρεθείς σε δείπνο με συναδέλφους σου, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο σκαλοπάτι ιεραρχικά με σένα, όχι πάλι, εγώ θα πληρώσω. Τότε το σωστό είναι να πληρώσει ο καθένας το μερίδιο του. Αν βγείτε όλοι μαζί με τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή σας, τα έξοδα δικαιολογούνται ως έξοδα εργασίας και πληρώνει η εταιρεία, οπότε δεν έχεις καμία υποχρέωση. Α, η εταιρεία. Εσύ, Μιχάλη! Θα τα περάσω στην εταιρεία. Ποια ποτά έχουν τις λιγότερες θερμίδες? Έχω μια λίστα εδώ. Βότκα με σόδα είναι 97 θερμίδες. Βότκα με σόδα. Όταν συνδυάζεται τη βότκα με σόδα, αποφεύγεις και τις υπερβολικές θερμίδες και μάλλον ένα άσχημο hangover. Βότκα με σόδα, δηλαδή ένα ποτό, είναι 97 θερμίδες. Το λέω, δεν είναι. Τζιν με τόνικ είναι 100 θερμίδες. Η πιο διαιτητική του εκδοχή περιλαμβάνει light gin, σόδα αντί για τόνικ και μεγάλη ποσότητα lime που με αποτέλεσμα οι θερμίδες να μην ξεπερνούν τις 100. Α, ωραίο αυτό. Λευκό κρασί, δεν το περίμενα. 121 θερμίδες. Μόνο. Ναι, τι,
Είναι πολύ ρε. Όχι, ρε, Μιχάλη, το λευκό. Α, είναι πολύ λευκό. Καλά, εσύ πίνει το πιπιλάζ. Αν πιω εγώ τέσσερα ποτήρια, θα είμαι σε 600 θερμίδε. Βάλε και 1000 στο φαγητό. Τι αγαπητέ. Λοιπόν, τα ξηρά λευκά κρασιά όπω ένα μπλανκ σοβινιόν ή ένα πίνο γκρίζιο τείνουν να έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μεταφράζεται σε λιγότερε θερμίδε. Αυτέ είναι λιγότερε, γύρω σε 120-121 θερμίδε. Κόκκινο κρασί είναι σχεδόν το ίδιο. 125 θερμίδε. Προτιμήστε ένα ξηρό κρασί με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ όπω πινό νουά ή το καμπερνέ και το σοβινιό. Πολύ καλό. Ναι, εντάξει. Okay. Σαμπάνια. Δεν μπορώ. 95 θερμίδε. Οι κανόνε επιλογή τη σαμπάνια με χαμηλότερε θερμίδε είναι οι ίδιοι με αυτού για το κρασί. Επιλέγοντα μια ξηρή σαμπάνια έχει λιγότερη ζάχαρη και λιγότερε θερμίδε. Okay. Στο λέω τώρα που θα ανοίξουν. Το παράπονο της Μαριαλένα στον Σάκη. Ποια είναι αυτή? Η Μαριαλένα είναι η πρώην του Σάκη. Ναι. Τι δουλειά κάνει, ποια είναι αυτή από όλους? Δεν ξέρω ποια είναι, δεν θυμάμαι και εγώ, Μιχάλη, δεν την έχω εδώ φωτογραφία. Είναι μια γυμνάστρια. Δεν είναι που πήγε στο νοσοκομείο για το τεστ? Είχε πάει στο νοσοκομείο το τεστ, νομίζω. Αυτή δεν είναι. Εγκυμοσύνης. Εγκυμοσύνης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε φουσκώσει λίγο. Εγώ πει φουσκώνει. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι, εσύ, Μιχάλη μου, στο survivor δεν τρώνε. Πώς γίνεται? Και πώς πήγε αυτή να κάνει τεστ? Δεν τη πει, παιδιά, δεν έχει συμβεί τίποτα. Γιατί μου το κάνει αυτό, είπε στον Σάκη Μαριαλένα. Τι τη έκανε? Κάτι. Αστακού. Ψαρεύουν κιόλα, Μιχάλη. Έλα, κάποιος πηγαίνει μια σακούλα και αδειάζει αστακούς μέσα. Δεν είναι τρελαίνο τώρα. Βρήκαμε αστακό που κάθομαι. Κάναμε βέβαια και ένα βήθημα προς 460, έτσι. Καλά, εντάξει, το ξέρω. Θέλω να πω ότι τέτοιες μέρες τρέχαμε σαν τους τρελούς να βρούμε αλεύρι, χαρτί υγείας. Αξέχαστες μέρες. Αξέχαστες όντως. Και μετά ξανά και λίγανε αυτά. Τα χαρτιά υγείας. Όχι, τα λήξει κάτι, δεν το πετάμε, σωστά. Λοιπόν, ναι, σωστά. Εγώ είμαι έτοιμο να πετάξω ένα λογαριασμό που έχει λήξει εδώ και δύο-τρεις μήνες. Κάτι με το καλό. Του έχουν αποκαλέσει κάθετο σεξ. Τι είναι αυτό το κάθετο σεξ, ναι? Το ταγκό. Το ταγκό. Το ταγκό. Ο πιο ερωτικός χορός του κόσμου. Αποδεικνύεται ένα θεραπευτικό μέσο για τη σωτηρία μιας κλονισμένης σχέσης. Αλήθεια, αυτός. Η σχέση του με το σεξ είναι πολύ παλιά. Το ταγκό δεν έχασε ούτε μία στιγμή τον ερωτισμό του και μάλιστα έρευνες εντόπισαν το φημισμένο χορό ακόμα. Του εντόπισαν ακόμα μία ιδιότητα. Το ταγκό είναι ένας καλός τρόπος για να επουλώσει ένα ζευγάρι τις πληγές μιας σχέσης που δοκιμάζεται. Α, σημαντικό, παιδιά. Με έχεις πρίξει ταγκό. Η επιστημονική ομάδα με επικεφαλή στην Κίνθια Κιτόγια Μούρθια. Μούρθια. Εξέτασε το σάλιο των χορευτών πριν και αφότου χόρεψαν ταγκό για να παρακολουθεί τα επίπεδα της τεστοστερόνης της κορτιζόλης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι την ώρα του χορού τα ζευγάρια ερεθίζονται αφάνταστα. Είναι τέτοιος χορός αυτός. Τόσο που ακόμα και όσα ζευγάρια είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους τα ξεχνάνε. Ορίστε ρε παιδιά, ξέρετε τα ταγκό. Τίποτα, κομπαρσίτα. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Νάνση. Νάνση, ακούστε τον ήχο της Αθήνας. Αχ, δύσκολα μου βάζει σήμερα, Μιχάλη. Πιο εύκολο δεν υπάρχει. Οδυσσέας. Οδυσσέα, ο ήχος της Αθήνας. Κουδούνι, μήπως? Όχι. Γραμμή 3. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Τύμπανο. Τύμπανο, όχι. Μιχάλη. Ακούστε τον ήχο. Τι είναι? Είναι σονάρ. Ναι! Μπράβο! Το σονάρ, είναι το ραντάρ του υποβρυχίου. Χτυπάει. Ξέρε και πώς λέει. Βέβαια. Με το που χτυπάει, ξέρεις. Που εντοπίζετε άλλα υποβρύχια, ο Ερντογάν και τα λοιπά. Έχετε κερδίσει 500 ευρώ, αγαπητά. Μείνετε στη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.